Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τσικνοπέμπτης στη Σιτία, σε ένα από τους δρόμους τη Βιτσέντζου Κορνάρου που οδηγεί στο λιμάνι της πόλης. Άγνωστο πώς, το σπόρο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αγροτικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, ακούγοντας τον εκοφαντικό θόρυβο, έντρομοι κάτοικοι αντιλήφθηκαν ότι μέσα στο όχημα είχαν εγκλωβιστεί και οι δύο επιβαίνοντες. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τέσσερις άντρες που έφτασαν με δύο οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους δύο άντρες. Δυστυχώς ο συνοδηγός του οχήματος, ένας νέος άνθρωπος που όπως λένε όσοι τον γνώρισαν αγαπούσε τη ζωή, αναρτώντας στα κοινωνικά δίκτυά του συχνά εικόνες και βίντεο από στιγμές διασκέδασης, άφησε δυστυχώς την τελευταία του πνοή, ενώ και ο οδηγός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Σιτίας. Με δεδομένη τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με το σταθμευμένο όχημα, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σιτίας που διενεργούν την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζουν μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο το όχημα να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στο στενό δρόμο, στον οποίο έχασε τη ζωή του ένας 33χρονος άνθρωπος.